Στο σημείο αυτό, ο Κυριάκος Βελόπουλος θα λάβει το λόγο. Επίσης και 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχω μία ιδιαίτερη αιμονή με την αρχαία ελληνική σκέψη. Θα σας διαβάσω κάτι που διδάσκεται στις στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Και θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας και εσείς, αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ μέσα. Θουκυδίδης. Το δούκιο λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του, ενώ όταν αυτό εάν συμβαίνει, ο δυνατός κάνει ό,τι το επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί και αποδέχεται. Ξεκινώ έτσι, γιατί θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική, κύριε Υπουργέ, διακατέχεται από 4 συμπτώματα ή αν θέλετε ένα τετράπτυχο. Πρώτον, είναι η ρεαλιστική πολιτική. Έτσι έχουμε βαφτίσει δυστυχώς στην Ελλάδα την πολιτική του κατευνασμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεύτερη πτυχή, η επίκληση των διεθνών σχέσεων. Έχουμε μια αιμονή με τις διεθνείς σχέσεις όταν ξεχνάμε, εδώ μέσα τουλάχιστον, ότι όπου το δίκαιο του ισχυρού συγκρούεται με τον ανίσχυρο, δεν υπάρχει δίκαιο. Τρίτον, είναι η έλλειψη, και το σας είπα και στην Επιτροπή, ανάληψης επιθετικής, στρατηγικής και πολιτικής από την πλευρά μας. Κοιτάμε το μικρό κοσμό μας, κοιτάμε το εσωτερικό μας. Δεν σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Απευθύνεστε στο Προεδρείο και στο Σώμα, όχι στον Υπουργό, και επειδή γίνεται συνεχώς αυτό, μην το ξεχνάμε για τον κανονισμό. Ευχαριστώ. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επιθετικής εξωτερικής πολιτικής είναι οι χαμένες ευκαιρίες μας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Το τέταρτο μειονέκτημα, η τέταρτη πτυχή της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες, δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς, είναι η εσωστρέφειά μας. Έχουμε μια διαρκή εσωστρέφεια ως χώρα και κοιτάμε το μικρό κοσμό μας. Θα επιχειρήσω λοιπόν, βλέποντας τις γεωστρατηγικές εξελίξεις, να σας αναδείξω και εσάς, κύριε Πρόεδρε, αλλά και τους υπόλοιπους συναδρέφους, τι κάνουμε λάθος και τι δεν κάνουμε σωστά. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία της εξωτερικής πολιτικής. Λάθος φιλοσοφία η επίκληση των διεθνών συνθήκων. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε συνεχώς για τις διεθνείς συνθήκες υπό ποιαν έννοια. Διότι δεν εφαρμόζεται ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι έγινε στο Ιράκ, τι έγινε στο Αφγανιστάν, τι έγινε στην Κύπρο με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και πώς οι Τούρκοι στα παλαιότερα των υποδημάτων τους έχουν γράψει κατ' επανάληψη τα ψηφίσματα αυτά του ΟΗΕ. Πάμε στο γεγονός, το αναφισβήτητο, γιατί άκουσα τον κύριο Μπεγλίτη να το λέει στο Sky, ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία γίνεται μια περιφερειακή υπερδύναμη. Εδώ διαφωνώ, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί δεν είναι υπερδύναμη η Τουρκία? Σαφώς η Τουρκία παίζει το βυζαντινό παιχνίδι, παίζει ένα παιχνίδι νεοοθωμανισμού. Αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχει και εσωτερικό πρόβλημα στην Τουρκία που έχει να κάνει με τους Κεμαλικούς. Επίσης ξεχνάμε ότι εσωτερικά η Τουρκία τώρα που μιλάμε έχει προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει τους Κούρδους, έχει τις μειονότητες, έχει τη φτώχεια και έχει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης μεταξύ Οθωμανών και Κεμαλιστών. Αυτός ο νεοοθωμανισμός είναι φύση και θέση αντίθετος με τους Κεμαλικούς. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα τεράστια. Δεν μπορεί να θεωρείται περιφερειακή δύναμη. Δεύτερον, μιλάμε για εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Σας το είπα και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Είχαμε ένα πρόβλημα με την Κίνα. Η ελληνική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι κοιτάμε το μικρό κοσμό μας. Δεν κοιτάμε να κάνουμε εξωτερική πολιτική με επιθέσεις φιλίας. Η Κίνα είχε ένα πρόβλημα με τους Ιουγάρους, οι οποίοι υποκινήθηκαν από τους Τούρκους και από την Αμερική, από την Ουάσιγκτον, γιατί εκεί έχουν την αυτόνομη κυβέρνησή τους. Αντιλάγησαν σφοδρότατες επιστολές, διαβήματα από Κίνα σε Τουρκία και το αντίστροφο. Αντί λοιπόν η Ελλάδα, και είναι γνωστό, να προστρέξει, να πάει στην Κίνα, στο Πεκίνο, ο υπουργός, για να κάνει μια κίνηση τακτικού ελιγμού, δεν το κάναμε. Δεύτερον, και σημαντικόν, η Τουρκία έχει πρόβλημα με τους Αμερικανούς για τις πολλαπλές επισκέψεις του Ερντογάν στο Ιράν. Είναι δεδομένο αυτό. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν και οι Ισραηλοί. Πού είναι λοιπόν η εξωτερική πολιτική να αναλάβει πρωτοβουλίες? Να πάρουμε τα απλά αντίμετρα, έτσι λέγονται στην εξωτερική πολιτική. Να πάμε στο Ισραήλ, να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μην ξεχνάμε ότι οι ίδιοι Ιρανοί τους γύρισαν την πλάτη στους Τούρκους. Άλλη αποτυχία του Ερντογκάν. Δεν δέχτηκαν ουσιαστικά μεσολάβηση των Τούρκων οι Ιρανοί. Βλέπετε λοιπόν συνεχείς αποτυχίες από την άλλη πλευρά. Έχουμε την άρνηση του Ερντογκάν να στείλει στρατό στο Αφγανιστάν. Και αυτό έχει θορυβήσει και ενοχλεί τους Αμερικανούς. Σας λέω λοιπόν μερικά πράγματα για να καταδείξω και να αναδείξω ότι δεν είναι η περιφερειακή δύναμη όπως κάποιοι το καλλιεργούν. Εκδόλου θα έλεγα ή αφελώς στο εσωτερικό της χώρας για να κάνουμε εμείς τις πίσω γραμμές μας πιο πίσω. Γιατί όπου σταματάει ένα όριο δεν βάζει νέο όριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε να ξέρουμε ποια είναι η κόκκινη γραμμή μας. Πάμε στο επόμενο. Πάμε για τους αγωγούς.
η Τουρκία, κύριε Πρόεδρε, πατάει σε δύο βάρκες. Διεφάνει από τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τις συμφωνίες μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν για τον αγωγό Σαμσούντα Τσεϊχάν. Γιατί το λέω αυτό? Διότι πολύ απλά παίζει και με τους Αμερικανούς με τον Ναμπούκο. Αυτό σημαίνει ότι πατάει σε δύο βάρκες. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τα επόμενα έτη, αν δεν υλοποιήσουμε τάξη τον αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, θα είμαστε ενεργειακά εξυρτημένοι κατά 80% από τους αγωγούς της Τουρκίας. Αυτό γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, είναι ένα τεράστιο μειονέκτημα για την Ελλάδα. Όταν εξαρτάσαι από φυσικό αέρα από την Τουρκία, θα έχεις πρόβλημα με τις τρόφιγες. Θα μου πείτε ότι υπάρχουν συμφωνίες και ρήτρες. Αυτό, επιτρέψτε μου να το αμφισβητήσω, γιατί γνωρίζω ότι σημαίνει τουρκικός παράγοντας. Όποτε συμφέρει στην Τουρκία, λειτουργεί εναντίον των διεθνών συνθηκών και των συμφωνιών. Άρα η προσοχή μας πρέπει να εστιαστεί εκεί. Να σας διαβάσω τώρα για κάτι, κύριε Πρόεδρε, από την εφημερίδα Χουριέτ, πριν τρεις μέρες. Η δραστηριότητα του τουρκικού στόλου έχει δημιουργήσει ανησυχία στην ελληνική πλευρά. Διότι οι έρευνες που γίνονται για το πετρέλαιο στα χωρικά έδρα της Τουρκίας, τώρα που μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, οι Τούρκοι κάνουν έρευνες για πετρέλαιο στα χωρικά έδρα τα δικά τους. Έτσι λένε αυτοί. Γιατί αμφισβητούν την υφαλοκρηπίδα μας. Αμφισβητούν τα 12 ναυτικά μίλια. Αλλά είναι μέσα του ελληνικού χώρου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και συνεχίζει η εφημερίδα, κάνει μια ανάλυση. Μόνο τυχαία δεν ήταν η αποστροφή της συνέντευξης του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου προ τριών ημερών ότι δεν έχουμε πετρέλαιο στην Ελλάδα ή έστω αν έχουμε είναι ελάχιστο. Αυτά λέει η Χουριέτ. Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, γιατί καταχρώνουμε τον χρόνο σας. Για τα Σκόπια δεν θα πω τίποτα. Θα πω μόνο κάτι και θα το ακούσουμε καλά. Επειδή άκουσα τον κύριο Πάγκαλο να λέει ότι έχει και Μακεδονία η Βουλγαρία, έχει και Μακεδονία τα Σκόπια, έχει και Μακεδονία και η Ελλάδα. Ακούστε, κύριοι, χρησικτησία στην ιστορία δεν υπάρχει. Επειδή επί 60 χρόνια, 70 χρησιμοποιήσει το όνομα Μακεδονία, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι σημαίνουν ότι είναι Μακεδονία η περιοχή τους. Αυτά είναι παραμύθια για αφελείς. Χρησικτησία στην ιστορία δεν λογίζεται. Και κλείνω με το εξής. Θα ήθελα εδώ μέσα, για θα δευτερολογήσω, να μην λέμε πρώην Ιουγκοσλαβικοί Δημοκρατές της Μακεδονίας, ας λέμε Σκόπια. Αυτοί επιμένουν να λέγονται Μακεδόνες παραβιάζοντας τη διάμεση συμφωνία. Γιατί δεν το λέμε εδώ μέσα, ας τα αποφεύγουμε. Σκόπια είναι μέχρι εμείς να βρούμε λύση, χωρίς όνομα Μακεδονία όμως. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βελόπουλο.